Μπρατισλάβα, όπου είχα την ευκαιρία να αναπτύξω τις σημαντικές ψυχές αλλά και διαφορές, ιδιαίτερα που υπάρχουν στην Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων. Όχι να πω ότι παρατηρείται σημαντική πρόοδος, όπως εξίσου υπάρχουν και σημαντικές διαφορές. Είχα την ευκαιρία να έχω μια σειρά συναντήσεων με ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα συνεχίσω ακόμα και μετά την Νέα Νιόρκη. Τώρα, στη Νέα Νιόρκη θα έχω την ευκαιρία να συναντηθώ αύριο με τον Γενικό Γραμματέα, εν συνεχεία με τους μονίμους αντιπροσώπους των 5 μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας, αλλά βεβαίως και με τον Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, τον κ. Βάιντεν, τον Υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας, τον κ. Λαυρόφ, όπως και τον Υπουργό Εξωτερικών της Κίνας. Την ίδια ώρα δεν θα παραλείψω θέματα που αφορούν τις διακρατικές μας άριστες σχέσεις με γειτονικά κράτη, όπως τον Πρόεδρο Σίση, τον Μαχμούντ Αμπάς και βεβαίως με άλλους κατά το περιθώριο της Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης. Κατά την εδώ παραμονή μου θα έχω την ευκαιρία να μιλήσω σε 2 δεξαμενές σκέψεις, ενώ θα παρευρεθώ και στο φόρουμ που γίνεται για λόγους επενδύσεων, το οικονομικό φόρουμ που διοργανώνεται στην Νέα Νιόρκη, και βεβαίως θα ενημερώσω τα μέλη της παρικίας μας για τη μέχρι σήμερα πορεία των διαπραγματεύσεων, το στάδιο που βρισκόμαστε, τις προοπτικές που διαγράφονται ή δεν διαγράφονται. Μετά την Νέα Νιόρκη, στις 26 θα βρίσκομαι στο Λονδίνο, προκειμένου να συναντηθώ στις 27 με την Πρωθυπουργό της Βρετανίας, κυρία Τερέζα Μέι, ενώ βεβαίως θα ενημερώσω και την Κυπριακή Επαρχία της Βρετανίας, με την προοπτική της 27 να βρίσκομαι στο Παρίσι, προκειμένου να έχω συνάντηση στις 28 με τον Πρόεδρο της Γαλλίας, Φρανσουά. Θέλω να πιστεύω ότι κατά τη διάρκεια της εδώ παραμονής μου θα δοθεί ευκαιρία να γίνει μια ενημέρωση, έτσι ώστε να γνωρίζουν όλοι καλά από τον Γενικό Γραμματέα μέχρι τους αντιπροσώπους των μονίμους αντιπροσώπους, αλλά και τους αξιωματούχους των κρατών που θα συναντηθώ, η παρούσα κατάσταση πραγμάτων στο Κυπριακό πρόβλημα. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κάποια δήλωση στη διάσκεψη στην Αθήνα που συμμετείχατε στο EU-MED, κάποια στήριξη ενδεχομένως που λάβατε από τους υπόλοιπους ηγέτες, κάποιο comment που θέλετε? Ήταν στο κοινό να κοιμηθεί. Αυτό που ετονίζεται και που μας ενδιαφέρει είναι ότι υπάρχει πλήρη στήριξη και είναι αυτό που επιδιώκω να εξασφαλίσω στα θέματα ασφάλειας και εγγύσεως.